Ζήναγερμό σήμανε το μεσημέρι τη Δευτέρα στην πυροσβεστική υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο κυψελοχώρι Λάρισα. Η κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων μέσων ήταν άμεση, με τη φωτιά να καίει σε χορτολιβαδική έκταση. Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων επιχείρησαν για την κατάσβεση, καθώς επίσης και κάτοικοι της περιοχής, ενώ από αέρος για ρήψη νερού επιχείρησαν τρία αεροπλάνα. Ειδοποιηθήκαμε σήμερα για μια πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία εξελίχθηκε σε έκταση με πουρνάρι. Κινητοποιήθηκε άμεσα η υπηρεσία μας με οκτώ υδροφόρα αυτοκίνητα, τρία αεροσκάφη και δύο ομάδες πεζοπόρου. Μια υδροφόρα του Δήμου Τεμπών, συν τους κάτοικους, σύν τους του χωριού που βοηθήσανε στην κατάσβεση. Και καταφέραμε να θέσουμε την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή γίνεται αποκάθαρση καμένο άκαυτο για να τη θέσουμε σε πλήρη έλεγχο για να μην έχουμε περαιτέρω αναζουπηρώσεις. Ο μηχανισμός κινήθηκε πολύ γρήγορα από την πρώτη στιγμή, με όλους τους συναρμόδιους φορείς να συντονίζονται για την κατάσβεση, ενώ ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας της Αλίας. Κινητοποιήθηκαν και ο Δήμος αλλά και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική για την εξαιρετική δουλειά, για την άμεση κατάσβεση. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει σβήσει και τώρα, θα υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να αποτρέψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους για την ετοιμότητα και τον, την άμεση ανταπόκριση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδο σε όλη τη χώρα. Η πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να συμβουλεύονται τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων.